Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ΑΕΣ. Αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές. Δρόμος είναι το δίκιο του εργάτη και όχι τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη. Απέτρουμε εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση του μέτρων της κοινής καθόλειας του χώρου του ΜΕΣ. Όλοι μέσα! Ξαναπούμε πάνω στο Υπουργείο και περιμένουμε απαντήσεις. Αυτό το Υπουργείο δεν είναι τα πληγεία, είναι του ελληνικού και της αξιοδοσίας. Είναι απόδειξη και σήμερα ότι σε ένα βαθμό όταν η συμμετοχή είναι τέτοια και το 100% των συναδέλφων παίρνει μπροστά για αισθήματα που αφορούν τις ζωές μας, μπορούμε και να τους καθίσουμε στο Υπουργείο να έρχονται, που ποτέ δεν είναι αυτονόητο, το γνωρίζετε, ειδικά οι παλιότεροι, και θα πω δύο λόγια παραπάνω τι εννοώ, αλλά και να αποσπούμε κάποιες δεσμεύσεις. Ειδικά σε ένα δύσκολο περιβάλλον χρονικό που είναι τώρα και το λέγαμε, το θέμα της μεταβατικής υπηρεσιακής, πώς λέγεται, κυβέρνησης. Να πούμε καταρχήν ότι με την κινητοποίησή μας και τη σημερινή, με αφορμή το τραγικό γεγονός εχθές, και τις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα, και την προκήρυξη της 24ωρης απεργίας που έχουμε για αύριο και τις υπόλοιπες κινητοποιήσεις που έχουμε προκηρύξει και θα προκηρύξουμε, υπήρχε η παρουσία σήμερα συνολικά του Υπηρεσιακού Υπουργού Μπορικής Ναυτιλίας, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και του Ναυτιλίας, το Διοικητή, το Διευθύνων Σύμβουλο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, τον αρχηγό, να το πούμε έτσι, που είναι ανεξάρτητη αρχή και το έχουμε πει 300 φορές, και μια σειρά άλλων παραγόντων του Υπουργείου, από το Λιμεναρχείο κτλ. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι αυτονόητο. Γενικώς μας γράφανε. Έτσι, να καταλαβαίνουμε τι σημασία έχει το πώς είμαστε εδώ, το πώς απεργούμε, το πώς φέρνει αποτέλεσμα η κινητοποίησή μας. Τα αιτήματα που βάλαμε τα έχουμε πει από το πρωί 10 φορές. Στην ουσία πια είναι να δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο να πηγαίνουμε να δουλεύουμε. Και αυτό γίνεται με συγκεκριμένα βήματα. Απλοποιημένα να πούμε το εξής, ζητάμε να γίνονται καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί οι επαρκείς έλεγχοι στα πλοία που γίνονται επισκευή, κατασκευή κτλ. Εργασίες. Αυτό καταλαβαίνετε με την κατεύθυνση που υπήρχε για 5 ελέγχους το μήνα, αυτή ήταν η κατεύθυνση που υπήρχε από το Επιθεώρηση Εργασίας και από το Υπουργείο μέχρι τώρα, να γίνονται 5 έλεγχοι το μήνα, σε 5 πλοία το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη φάση τώρα και στην επόμενη φάση που θα υπάρχει δουλειά παραπάνω, δεν εξασφαλίζει τίποτα. Είναι στην ουσία ένα τυπικό, έτσι, που τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή σε ένα πλοίο μία φορά τη βδομάδα. Αυτό λοιπόν που δεσμευτήκανε και θα βγει και δελτίο τύπου από τα δύο Υπουργεία Ναυτιλίας και εργασίας και μπορεί να γίνει μετά την πίεση μας και σε καιρό υπηρεσιακής κυβέρνησης, είναι ότι, ναι, θα το πω, ότι θα ορίσει, λέει, η επιθεώρηση εργασίας να βγαίνουν επιτροπές καθημερινά, όσο αφορά την πλευρά τη δικιά της, καθημερινά σε 2 βάρδιες, από τις 9 το πρωί και από τις 3 το μεσημέρι και μετά, για να καλύπτουμε όλο το έβρος των εργασιών μέσα στη μέρα. Και κάθε μέρα. Το οποίο σου λέει ότι δεν είναι λίγο, το καταφέραμε αυτό. Εμείς το καταφέραμε. Λοιπόν, δεύτερο, τεχνική ασφαλείας.
Κάθε πλοίο έχει τεχνικό ασφαλείας που υποτίθεται, που η δουλειά του είναι με βάση τον νόμο να υποδεικνύει, να παρατηρεί, να διακόπτει, να διορθώνει ό,τι δεν είναι με βάση τα προβλεπόμενα πάνω στο πλοίο και σε κάθε χώρο εργασίας. Λέμε τώρα όμως για το πλοίο ή για το μαγαζί. Υπήρχε υποχρεωτικότητα από τον νόμο που έλεγε ότι ο τεχνικός ασφαλείας ανάλογα με την επικινδυνότητα των εργασιών υποχρεώνεται να είναι 2-3-5 ώρες στα πολύ επικίνδυνες, εργασίες επί του πλοίου και να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό που δεσμευτήκανε είναι ότι με την ίδια υπουργική απόφαση θα γίνεται στην ουσία αυτός ο τεχνικός ασφαλείας σε κάθε πλοίο θα υποχρεούνται να είναι εκεί περισσότερες ώρες. Εμείς ζητήσαμε σε πλήρες ωράριο, ειδικά για τα υψηλής επικινδυνότητα, σε πλήρες ωράριο. Αν χρειάζεται δεύτερος μετά τις 2 η ώρα να είναι και δεύτερος σε υψηλής επικινδυνότητας, ώστε να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτά μας δεσμευτήκαν από την πλευρά τους. Τους έχουμε πει, επειδή αύριο είναι προκηρυγμένη απεργία και θα γίνει, ότι μέχρι αύριο στις 10 η ώρα που θα είναι η συγκέντρωσή μας, διορία να βγουν και να δημοσιευθούν με δελτία τύπου κτλ. Αυτές οι κινήσεις. Βασικά, αλλιώς επιφυλαζόμαστε και εμείς αν προχωράμε. Και πώς πάμε από εδώ και πέρα. Γιατί είπαμε ότι αυτή τη φορά δεν μπορούμε να πάμε πίσω για δουλειά με αυτή την κατάσταση. Το καλοκαίρι θα είναι ζόρικο. Ζόρικο, τα έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, να πω το εξής. Ναι. Ναι, αυτά μιλάμε το ξέρω. Αυτά είναι τα άμεσα που ζητάμε. Ξαναλέω ότι για το τεχνικό ασφαλείας, για τα ζητήματα τεχνικού ασφαλείας, αυτό που ζητάγαμε ήταν να μην είναι ο κάθε τεχνικός ασφαλείας υπάλληλος αυτού που υποτίθεται πρέπει να ελέγξει. Όταν σε πληρώνει μια ναυτιλιακή εταιρεία να κάνεις το τεχνικό ασφαλείας, λίγα πράγματα στην ουσία μπορείς να πεις και να κάνεις. Γιατί δεν άξα να βρεις μεροκάματα. Είναι απλά τα πράγματα. Έτσι έχει γίνει δηλαδή και έτσι γίνεται καθημερινά. Αυτό που ζητάμε εμείς να υπάρχει μια λίστα όπου να γραφτούν μέσα όλοι οι τεχνικοί ασφαλείας. Κάθε πλοίο που θα μπαίνει μέσα θα δίνει ένα παράβολο και θα πληρώνει το μεροκάματό του και θα ορίζεται ποιος είναι στη σειρά. Ώστε και αυτοί να μπορούν να δουλεύουν και να μην εξαρτώνται από το πόσο κάνουν τα στραβά μάτια για να ξαναβρούν δουλειά και να γίνεται όσο καλύτερα και ανεξάρτητα η δουλειά τους επί της ουσίας για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Σε αυτό μας απαντήσανε όταν έρθει η καινούρια κυβέρνηση. Επίσης, άλλο βασικό αίτημα, λειτουργία ατομικτών επιτροπών παντού, πέρα από Κερατσίνη, Δραπετσόνα, Πέραμα. Έχουμε ο προηγούμενος νεκρός συνάδελφος που είχαμε, να το θυμίσω, ήταν σε εργασίες στο συνεργείο του Ζούτη στη Ράδα. Σε εργασίες που γίνονται στη Ράδα, στο Ακυροβόλιο, στη Ράδα. Εκεί δεν βγαίνουν οι επιτροπές. Όχι με ευθύνη φυσικά των εκπροσώπων του σωματείου. Εμείς πιέζουμε να βγαίνουν γιατί καταλαβαίνετε ότι οι εργασίες στη Ράδα είναι 10 φορές παραπάνω πιο επικίνδυνες σε σχέση με ό,τι θα γίνει στον τόκο. Δεν βγαίνουν. Ζητήσαμε να λύθει και αυτό. Είναι αιτήματα τα οποία είναι απλά. Λειτουργία των πενταμελών επιτροπών στα ναυπηγεία. Ελευσίνα Σκαραμακά που θα ανοίξει. Ελευσίνα που γίνεται εκτεταμένη δουλειά τώρα μέσα. Σκαραμακά. Είναι βασικά, είναι τα στοιχειώδη. Τα στοιχειώδη. Λοιπόν, για να μην λέμε παραπάνω πράγματα, περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Ξαναλέω, είναι ζητήματα και δεσμεύσεις που τα κερδίσαμε με το σπαθί μας και πρέπει από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα άλλο αλλιώς. Θυμίζω, 6,5 ώρα σήμερα στην πύλη του Περάματος. Συλλαλητήριο. Αύριο 10 απεργία 24 ώρες σε όλους τους χώρους και φυσικά το πρωί στις περιφρουρήσεις και συγκέντρωση 10 η ώρα στον ηλεκτρικό σταθμό του Πειραιά. Και θα ανακοινωθεί και το συλλαλητήριο για το απόγευμα. Δεν έχουμε πει ώρα και ώρα θα γίνει. Προγραμματίζεται και άλλη κινητοποίηση για τον Πειραιά. Θα δούμε. Τα βασικά είναι αυτά που είπαμε. Εντάξει συνάδελφοι, αυτά για σήμερα κλείνει κινητοποίηση. Έχει σημασία η συμμετοχή. Βλέπετε ότι μετράει για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ.